Υποκατάληψη συνεχίζει να βρίσκεται το κτίριο της Πριτανίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρίτανης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και το Πριτανικό Συμβούλιο του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου καλεί τους φοιτητές να σταματήσουν άμεσα την κατάληψη της Πριτανίας, που διαρκεί για 8η συνεχόμενη ημέρα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Πριτανικό Συμβούλιο του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε να καλέσει τους φοιτητές να σταματήσουν άμεσα την κατάληψη του κεντρικού κτηρίου διοίκησης Πριτανία, καθώς η συνεχιζόμενη για 8η ημέρα κατάληψη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που οδηγούν στην αναστολή ουσιαστικά της λειτουργίας του σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπονομεύει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Βρίσκεται υποκατάληψη από φοιτητές, περίπου 30 με 40 άτομα από την προηγούμενη Δευτέρα. Οι φοιτητές εναντιώνονται στο νέο νόμο της κυβέρνησης που βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια και λένε όχι μεταξύ άλλων στο νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αντιδρούν τόσο ως προς τη σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης όσο προς την κυβέρνηση. Άλλωστε και η σύγκλιτος έχει διατυπώσει τις απόψεις της για το νόμο, από όταν μάλιστα ήταν νομοσχέδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία και διατυπώνοντας ενστάσεις ως προς την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισχυριζόμενη σύγκλιτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ότι θα μειωθούν οι εισακταίοι ακριτικών ιδρυμάτων όπως το Δημοκρίτιο και εν τέλει θα μειωθεί και όλο το ίδρυμα μαζί. Οι καταληψίες βρίσκονται εντός του κτηρίου, μια ερώτηση αθώα. Βρίσκονται εντός, δεν έχουν κάνει καμία φθορά σύμφωνα με την αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων Ζωή Γαβελίδου που μίλησε στο ράδιο Χρόνος 87,5 FM. Και μάλιστα για να τους το αναγνωρίσουμε λέει η αντιπρίτανης ότι σηκώνουν και τα τηλέφωνα και αν υπάρχει κάποιο επίγον τηλεφώνημα το μεταφέρουν να αρμοδίως στους αντιπρίτανες. Μάλιστα. Καλά, δεν αμφισβητεί κανένας γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση ή να προχωρήσουν σε φθορές. Δεν ρώτησα γι' αυτό γιατί ελοχεύει και ο κίνδυνος του κορονοϊού, ξέρεις. Εννοείται. Απλώς υπάρχουν και καταληψίες που τα κάνουν όλα άνω-κάτω και σπάνε. Καλά, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν και κάποιοι που το σέβονται. Χωρίς αυτό να σημαίνει. 30-40 άτομα στην εποχή του κορονοϊού, λίγο. Ναι. Είναι και αυτό μια συζήτηση. Θα συμφωνήσω. Από την άλλη, και οι φοιτητές θα μας πούν ότι δεν θα προέβαιναν σε αυτή τη μορφή αντίδραση αντίσταση, εάν το Υπουργείο δεν προέβαινε σε νομοθετήματα εν μέσω πανδημίας. Άρα είναι το ζήτημα από όπου και να το πιάσουμε.